Όταν συνέβη η διασπορά του Ισραήλ, ένα αντρόγινο ατσίγκανι, που σήμερα πλέον δεν ξέρουμε με βεβαιότητα από πού κρατάει η σκούφια της αυτινής της ράτσας, ευαρέθηκαν κάθε τόσο να μαζεύουν τα πράγματά τους και να ταξιδεύουν με τον Αραμπά. Γι' αυτό συμφώνησαν και πήγανε και βρήκαν έναν παμπάλαιο μάγο Ανατολίτη που γνωρίζανε ότι ζούσε σε κάτι ειδωλολατρικά χαλάσματα σε μια ερημιά της Ιεμένης. Και τούτος ο σατανιστής τους πούλησε μια αληθή που να μπορούν να πετάνε και πληρώθη 30 χρυσά που κανείς δεν ξέρει τι τάκα με τα λεφτά που μάζευε έτσι που διαβιούσε σαν όρνιο μοναχουνός του μακριά από την κοινωνία των ανθρώπων στους αγριότοπους. Τέλος πάντων, λοιπόν, οι καλοί σου Αιγύπτιοι εκατάφεραν έτσι να βολευτούν καλά και να μεταναστεύουν με πάσαν ευκολία, ως να μην ήταν τίποτε. Παρά μόλις βαριόντουσαν ένα τόπο ή κάτι δεν τους άρεσε, αμέσως έλεγε ο άντρας στην Αιγύπτισσα, «Δεν τα μαζεύεις, αφήγουμε». Και σε μισό λεπτό εμάζευαν τα γανώματά τους και τα τηγάνια και άρχιζαν να πετάνε για κάνα άλλο μέρος και γι' αυτό δεν στεριώναν πουθενά. Εθεάθησαν και πάνω από την Άνω Μουσουνίτσα της Παρνασίδος. Και ένας Έλληνας αγωνιστής με άγρια μουστάκια, που φύλαγε καραούλι στο λιμέρι του Πανουριά, τους σήκουσε ακόμη και να τραγουδούνε καθώς επέταγαν. Και ο μεν άντρας έλεγε, «Όταν είχαμε κουπιάν, ανοιγόμαστε βαθιάν. Τώρα που δεν έχομεν, περπατάμεν τρέχομεν». Και η γυναίκα απαντούσε, «Όταν ήμασταν στεγνοί, εν μας έπιανεν βρουχή. Τώρα που βραχήκαμαν, στην βρουχήν ευγήκαμαν». Αλλά από τότε δεν ξαναφάνηκαν.